Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Κοντά μας και σήμερα ο Γεώργιος Πάλμος. Γεια σου Γιώργη. Γεια σας παιδιά. Καλημέρα. Χαίρομαι σας που τα ξαναβρίσκουμε μαζί και τα λέμε. Είμαι Θεσσαλονίκη πολύ συχνά γιατί έχω δουλειά με το Άγιο Όρος. Μια δόση σε 50 μέρες ανέβηκα 5 φορές στη Θεσσαλονίκη. Ήμουνα και πριν 2 εβδομάδες στο Μακεδονία Παλάς. Μάλιστα. Πέρασα πολύ καλά. Την επόμενη φορά όπως σου έχω τάξει ένα κατσίκι με πατάτες δικό σου στον Ανέστη στην Ανατολή, θα σου κάνουμε το τραπέζι και θα μας μιλήσεις για αυτά όποτε θα έρθεις, θα με πάρεις τηλέφωνο Γιώργη. Ανατολή, Ανέστη, τα γράφω αυτά. Να τα γράψεις. Μην ξεφύγεις. Το κατσίκι, κοίταξε εγώ και ένα κατσίκι την καθησιά μου, θα έχω και 3 γυναίκες μαζί. Εντάξει, θα βάλουμε και 5 κοτόπουλα on the side. Ναι, αυτό ακριβώς τώρα είσαι σωστός. Ξέρεις ότι είχα βάλει στοίχημα με τη Σεμίνα τη Διγενή, αν μπορώ να φάω κατσίκι και το έφαγα και το έκανε εκπομπή. Και έπιασε 64%. Έλα ρε Γιώργο. Ναι, ναι, το έχω το βίντεο. Επειδή έχω μόνο ένα τέταρτο για σήμερα, γιατί ναι, τώρα που σε ξαναβρήκα θα σε και θα σε παρακαλέσω δηλαδή, ναι, γιατί ξέρω πόσο πολύ άσχολος είσαι, να είσαι συχνά εδώ στην εκπομπή. Και όταν θα έρθεις στη Θεσσαλονίκη θα χαρώ πολύ να έρθεις και στα φιλόξενα στούντιό μας. Πάμε να μου πεις τα τελευταία νέα. Τα τελευταία νέα είναι ότι όπως ανακοινώθηκε από την εκπομπή Olympus TV και από την εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα την Παρασκευή μας πέρασε, αλλά και την προηγούμενη Πέμπτη και Παρασκευή που ήταν τα σχετικά άρθρα, μου εστάλει επιστολή από 120 γέροντες από το Άγιο Όρος με την οποία μου εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τη δράση μου, μου εκφράζουν την επιθυμία τους να μου προσφέρουν 3 θησαυρούς που υπάρχουν σε συγκεκριμένα μοναστήρια, τους οποίους κατονομάζουν και λένε το βάθος που βρίσκονται κάτω από κάθε μοναστήρι, και ταυτόχρονα μου εκφράζουν το ενδιαφέρον τους με τα θησαυρούς αυτούς να φτιαχτούν όπλα, υπερόπλα για να ενισχυθεί ο ελληνικός στρατός σε μια συνεργασία που έχω αρχίσει με το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης από τον 12ο του 11 και ιδιαίτερα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Αμήνης τον Γεώργιο Γεωργίου, ο οποίος και έχει αναλάβει την διαδικασία να πείσει τα κόμματα για ψήφιση νομοσχεδίου που θα προβλέπει ότι θα μου επιτρέπουν να κατασκευάζω και αποθηκεύω οπλικά συστήματα. Άρα είμαστε σε μια καλή πορεία ως προς το θέμα των εφευρέσεων και των όπλων. Είμαστε μια ομάδα, για όσους δεν ξέρουν, η ομάδα εφευρετών Πάλμου, έχουμε ανάλογο σελίδα στο ίντερνετ, μπορεί να μας βρούνε και έχουμε και επενδυτικές προτάσεις. Είμαστε 85-86 εφευρέτες οι οποίοι παράγουν από κινητήρες παλμικούς, εθερικούς κινητήρες μέχρι πολλαπλά βοβιδοβόλα. Η τελευταία μας κατασκευή από θεσσαλονικιό εφευρέτη είναι το πιστόλι άμυνας κατά τζιγαντιστών των οικογενειών, το οποίο στοιχίζει σε εμάς η κατασκευή 30 ευρώ το κομμάτι. Άρα μπορούμε να φτιάξουμε 8 εκατομμύρια τέτοια πιστόλια και να τα διανύουμε σε όλη την Ελλάδα. Ο κατασκευαστής, ο εφευρέτης, είναι θεσσαλονικιός. Και τι πιστόλια είναι αυτά δηλαδή? Είναι πιστόλια σε σχήμα πούρου, τα οποία είναι μεταλλικά, βαριά, έχουν έναν άξονα από τον τραβάς και οπλίζει και πετάνε 9 σφαίρα. Μάλιστα. Οπότε τώρα έτσι φτιάχνουμε, και... το ίδιο, ναι, φτιάχνουμε το ίδιο με 9 φυσίγκη. Δηλαδή θα κάνει μια διασπορά στα 10 μέτρα τέτοια που θα χτυπάει 3-4 άτομα να προσπαθήσουν να μπουν στο σπίτι σου. Τζιγαντιστές όμως. Μην πούμε ολούθε και βαρά. Ο επόμενος κίνδυνος είναι οι τζιγαντιστές. Τον κίνδυνο Τουρκία τον έχει τελειώσει η ομάδα Ε με τις ενέργειες που έκανε, και η οποία ενέργεια λεπτομερέστατα αναφέρεται στο άρθρο της Ευαγγελίας Καραβιτάκη την Παρασκευή στην Ελεύθερη Ώρα που μας πέρασε, που εξηγεί πώς ακύρωσε την επιθετικότητα στη Ρόδο η ομάδα Ε. Εδώ είστε μας μερικές λεπτομέρειες, επειδή εμείς δεν το πληροφορούμε. Υπήρχε μια πληροφορία από Ρωσία ότι πρόκειται να κάνουν περίσχεση της Ρόδου και κατάληψη του Καστελόριζου. Υπήρξαν κινητοποιήσεις ταξιαρχιών απέναντι. Υπήρξαν προσπάθειες κομμάτων Τούρκων να πάρουν πληροφορίες. Εμείς ειδοποιήσαμε τη διοίκηση του νησιού. Η διοίκηση συνέλαβε μια Τούρκο-Γαλλίδα κατάσκοπο, η οποία φωτογράφιζε τις μονάδες. Ακολούθως ένας Αλβανός έβαλε φωτιά σε συγκεκριμένα σημεία και έκανε μια μεγάλη πυρκαγιά στη Ρόδο, πράγμα που εξυπηρετεί πάντα τους επιτιθέμενους η έλλειψη δέντρων, γιατί μπορούν να κατεβάσουν τα ελικόπτερα, μπορούν να κινηθούν καλύτερα κτλ. Μάλιστα. Και στην πορεία κατέβηκε ο Ε22 κάτω με 12 άτομα της Ε με μπλουζάκια που είχαν το νούμερό τους επάνω. Και ήρθε σε επαφή εκεί με τους αρμοδίους του νησιού, με αποτέλεσμα να συμβεί το πρωτοφανές και απίστευτο,
ότι βγάλανε η διοίκηση άμυνας της Ρόδου, βγάλανε την εθνοφρουράτη στον δρόμο. Αλλά η εθνοφρουράτη ήταν άρματα, πυροβόλα κτλ. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ σε ελληνικό νησί. Κάναν μια πράξη τρομοκρατίας εναντί των Τούρκων για να τους δείξουν τι έχουν πάνω στο νησί, το οποίο είναι και αντίθετο με τη συνθήκη της Λοζάνης. Με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να σκεφτούν πάρα πολύ την οποιαδήποτε ενέργεια. Και ακολούθως υπήρξε ανακοίνωση δική μας εν υπόγραφη που έλεγε ότι η πρόθεσή μας είναι, αν κινηθούν, να μεταφέρουμε σφαιρικούς κεραυνούς 30 χιλιόμετρα πίσω από την πλάτη τους μέσα στην Τουρκία και να τους χτυπήσουμε τις συγκεντρώσεις που θα κάνουν. Ο σφαιρικός κεραυνός όταν χτυπήσει από 30 χιλιόμετρα είναι πλάσμα, κάνει ένα άνοιγμα χτυπήματος και μπορεί να πάρει 10 μέτρα και να τυλάξει στον αέρα 2-3 άρματα ταυτόχρονα. Μάλιστα. Η χρήση του σφαιρικού κεραυνού έχει γίνει γνωστή από τον Ε22 στη Συρία, όταν ομάδα 7 Ελλήνων και 1500 Αρμενίων κατέβηκε να πολεμήσει κάτω 22 μήνες. Και αν μπείτε στο ίντερνετ στον τίτλο «Βολή Έλληνα στη Συρία», θα δείτε τη χρήση του σφαιρικού κεραυνού που με ένα μπαμ εξαερώνει ουσιαστικά 150 τζιχαντιστές. Είναι κανιά 160 που περπατάνε, τους χτυπάει σε γραμμή στην ίδια ευθεία με το δρόμο και αναφλέγονται τα καπνογόνα τους και εξαερώνονται αυτοί, και όλο αυτό το έχει τραβήξει σε βίντεο και το έχει παίξει και η τηλεόραση της Συρίας. Οπότε μπορείτε να το δείτε και εσείς. Και πληροφορίες για μας μπορείτε να βρείτε στις σελίδες «Ομάδα Ολυμπίων Σωτηρίας του Ελληνικού Έθνους», «Απελευθερωτές Βορείου Υπήρου», «Επιστροφή Αναβίωση Δελφικών Πυθίων», «Διαφάνεια», όπως σας είπα και την ομάδα Φεβετών Πάλμου, Γιώργος Πάλμος, ομάδα Α, ομάδα Ε, άλλη σελίδα αυτή, ομάδα Μάχης κατά Νεφελήμ, ομάδα Εξερευνητών Μελισσίων και Τέχνη Εννέα Μούσες. Και βέβαια υπάρχει και μια σελίδα που φτιάξαν οι φίλοι μου, που με προτείνουν για πρόεδρο της Δημοκρατίας λόγω των λύσεων που έχω να δώσω, που λέγεται Πάλμος για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τι λύσεις έχουμε να δώσουμε τώρα? Έχουμε να δώσουμε δουλειά σε 5 εκατομμύρια Έλληνες, εάν η κυβέρνηση αποδεχθεί αυτό που της χαρίσαμε, δηλαδή τον παλμικό κινητήρα εθερικού κενού, με τον οποίο μπορούμε να φτιάξουμε 2.500 διαφορετικά προϊόντα τα οποία να λειτουργούν με ρεύμα, από ανεμιστήρα μέχρι ελικόπτερο. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο ίντερνετ, κυρίες και κύριοι, και βλέπουμε αυτό που λέει ο κύριος Πάλμος. Πρόσεξε, ό,τι σας λέω είναι on camera, υπάρχει να το δείτε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μπαίνετε μέσα στο ίντερνετ και τα βλέπετε όλα. Τον παλμικό κινητήρα υπάρχει δεκάλεπτο βίντεο που τον βλέπετε από τους εφευρέτες τους ίδιους στην σελίδα «Ομάδα Εφευρετών Πάλμου, Επενδυτικές Προτάσεις». Και βέβαια και οι επενδυτές μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτές τις επενδυτικές προτάσεις που κάνουμε, επενδύσεις πάνω στις εφευρέσεις, και να έχουν και κάποιες καλές αποδόσεις. Λοιπόν, ένας φίλος είναι... ο 736, κύριε Πάλμου, μας γράφει 8 έτη λέει κραυγάζω, μα τώρα βρήκατε νερό στον πλανήτη τον αιματηρό. Καλά, αυτό είναι γεγονός ότι οι επιστήμονες όπως ο Γούδης, ο οποίος το είπε προχθές στην εκπομπή του στα έψιλον το κανάλι, ο Γούδης το είπε ότι οι επιστήμονες το ξέρουν από χρόνια ότι υπάρχει νερό στον Άρη, δεν είναι κάτι καινούργιο. Ναι, αλλά γιατί το λέει αιματηρό πλανήτη? Ο αιματηρός επειδή είναι κόκκινος ίσως γι' αυτό, ή επειδή κάποτε γίνανε κάποιες αρωμαχίες εκεί μεταξύ Ατλάντων και Ελλήνων, και οπωσδήποτε μπορεί να έχει κάποια γνώση από αυτά τα θέματα. Σίγουρα κάτι πρέπει να ξέρει. Κύριε Πάλμο, εδώ έχουμε μία διαμάχη αρχαιολόγων για το τι συνέβη, και ήθελα και τη γνώμη σας, είμαι σίγουρος ότι κάτι θα έχετε να μας πείτε, για το τι συνέβη και το τι συμβαίνει στην Αμφίπολη. Κοιτάξτε, καταρχάς μου έχει πάρει συνέντευξη να το βγάλει σε άθρο η Ευαγγελία Καραβιτάκη στην Ελεύθερη Ώρα περί Αμφίπολης, αλλά εν συντομία να πω ότι η Αμφίπολη είναι συλλημένη κατ' επανάληψη. Βεβαίως. Έχουν πωληθεί νομίσματα, αγάλματα, ένα σωρό πράγματα. Αυτά τα σώματα τα οποία βρεθήκαν είναι προφανώς, το ένα ανήκει στη βασανιστήσα μητέρα του Αλέξανδρου. Ολυμπιάδα. Τη λεγόμενη Ολυμπιάδα, η οποία το όνομα αυτό δεν είναι το όνομά της, είναι ο τίτλος που πήρε επειδή είχε κερδίσει Ολυμπιακούς Αγώνες ο άντρας της. Και Μυρτάλη λεγότανε. Μυρτάλη. Ναι, ναι, το Ολυμπιάδα δεν είναι το όνομά της. Να το μάλιστα. Αυτό. Ούτε το Απόλλων είναι το όνομα του. Ή λέγεται, δεν λέγεται Απόλλων. Και ο Ζεύς δεν λέγεται Ζεύς, έχει όνομα, λέγεται Ζαν. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι εκεί στην Αμφίπολη είχα βγάλει εγώ μια ανακοίνωση προδιετίας που τους έλεγα ότι στον παράπλευρα τετράγωνο λόφο, ο οποίος είναι δεκαπλάσιος αμφιπόλεως, θα βρούνε, αν σκάψουνε,
αρχαιότητες πανάρχες και πράγματι σκάψανε και βρήκαν αρχαιότητες του 7.000 π.Χ. τα αγάλματα τα οποία τα γαλματίδια αυτά τα μικρά εκτίθενται στην είσοδο του μισού Αφιπόλεως, το οποίο επισκέφτηκα προ λίγων ημερών. Εσείς άρα, αυτό λοιπόν, που το γνωρίζατε, από ποια ιστορικά στοιχεία το γνωρίζατε και τους ενημερώζατε? Εγώ ασχολούμαι με την αρχαιολογία, όπως ξέρετε, από πολύ παλιά, από το 1992 για την ακριβία, και έχω σπουδάσει και προϊστορική αρχαιολογία. Και είχα μια μικρή γνώση του θέματος και εξάλλου είδα την κάτωψη από το Google και είδα το διπλανό λόφο, ο οποίος ήταν οπωσδήποτε αποτέλεσμα ανθρώπινης δράσης, το σχήμα του δηλαδή, και πιστεύω ότι μέσα εκεί βρίσκεται ένα μεγάλο αρχείο, βιβλιοθήκη του Αλέξανδρου. Από εκεί πέρα τα ευρήματα αυτά τα σηκώσανε, τα έχουν ήδη τοποθετήσει στην είσοδο του Μυσίου, είναι του 7.000 π.Χ. Μιλάμε για τρομακτικούς αριθμούς πίσω που δικαιολογούν τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είχε πει ότι το Ινστιτούτο Χαναΐ και ο Πάλμος με τις ανακαλύψεις του ανατρέπουν την παγκόσμια ιστορία και την πάνε 7.000 πίσω την ελληνική ιστορία. Αυτά τα δήλωσε on camera ο Άδωνης Γεωργιάδης. Άρα λοιπόν εμείς πιστεύουμε ότι εκεί υπάρχουν πράγματα πολύ σημαντικά, άπειρα αρχαιότερα από τον Μέγα Αλέξανδρο και τη μητέρα του, και ότι τα σώματα που βρίσκονται μπορεί να είναι του Α ή του Β φίλου του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή της μητέρας του ή κάποιων παιδιών του, ισοβρεθούν και τα λοιπά μετά, γιατί είχαν δολοφονηθεί όλοι αυτοί. Αλλά το βασικό είναι ότι η ζωή εκεί και η τέχνη ξεκινάει αποδεδειγμένα από το 7.000 π.Χ. Μάλιστα. Όλη αυτή η διαμάχη τώρα που γίνεται, αν είναι ο τάφος του ηφαιστείου, να δεν παίζει και πολύ μεγάλο. Είναι ανεφουσίας, να σας πω κάτι. Έχει σημασία αν είναι ο τάφος του ηφαιστείου, όταν έχουμε ήδη ευρήματα του 7.000 π.Χ. Όχι. Μιλάμε για ένα πολιτισμό πανάρχιο, για ένα πολιτισμό κορυφαίο, για ένα πολιτισμό που πρέπει να προσκυνούν όλοι οι λαοί του κόσμου και ασχολούμεθα με τον ηφαιστείο. Είναι κωμικά πράγματα αυτά. Δηλαδή πραγματικά απορεί κανείς αυτή τη χώρα. Βρήκαμε ιερό στη Φωκίδα 60.000 ετών. 60.000 ιερό, ετών. Υπάρχει... Ναι, 60.000 ετών. Το έχουμε on camera, πλήρως αντελημένο. Ανάλογο ιερό υπάρχει στο Μπουτσέτσι της Ρουμανίας και εκεί ελληνικό. Και πήγαμε στη Ρουμανία, κάναμε τα ευρήματα που κάναμε, βάλανε το κράτος της Ρουμανίας ταμπέλα προς τα αρταρία, έγιναν 15 βίντεο εξαιτίας μας στο Μπουτσέτσι της Ρουμανίας και αυτή τη στιγμή ακόμα η ελληνική αρχαιολογία ασχολείται με μπούρδες, ασχολείται με το 3.000 π.Χ. όταν εμείς έχουμε πάει στο 60.000 και έχουμε χειροπιαστό βίντεο από τι? Από κερασφόρο κρόνιο τον οποίο τον έχει σκοτώσει η μόρα. Και ποιον. Όλα αυτά on camera. Ποιος σκότωσε ποιον? Κερασφόρο κρόνιο. Κερασφόρο κρόνιο. Άνθρωπο με κέρατα, διότι τέτοια κρανία, τέτοια σκελετή έχουν βρεθεί και στην Αττική και στη Ρουμανία στο Μπουτσέτσι, όπου τα βάλαν στο τρένο να τα στείλουν για εξέταση και τα κλέψαν οι Ιλουμινάτι. Εσείς είστε υπεύθυνοι που εκλάψησαν αυτά. Εμείς δεν έχουμε κλέψει ούτε ένα κόκαλο, κύριε Πάτρη. Και σκοτώνεται και με μόρα. Αυτό, τι είναι το μόρα? Στη ρουμανική κυβέρνηση και λέει τα κλέψαν οι Ιλουμινάτι μέσα από το τρένο. Εν πάση περιπτώσει, πήραμε κάτι κοκαλάκια, αλλά τα έχουμε φυλαγμένα και θα τα δώσουμε. Λοιπόν, άρα αυτό, αν το συνδέσουμε τα κοκαλάκια που πήρατε με τα κοκαλάκια από το αρνί που μου τάξατε, είστε κυνηγοί κεφαλών και κοκάλων. Αυτό με συμφέρει, διότι θα φάω και τις πατάτες. Πατάτες και ό,τι θέλεις, κυρίες και κύριοι, σε εκπληκτική φόρμα Γεώργιος Πάλμος, μετά 3 χρόνια και πάλι στην εκπομπή των Ιλουμινάτη και του απλού παρατηρητή, μας υποσχέθηκε ότι όταν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, Γεώργη, το τηλέφωνο μου σου το έδωσα. Ναι, μου το έδωσες, ναι. Λοιπόν, αλλά μην λες ότι θέλω από φαΐ, γιατί εγώ ξέρεις είμαι περίεργος στα φαγητά. Εσύ δηλαδή, μου είχες πει ότι θα σας κάνω καμιά παραγγελία που θα δυσκολευτείτε. Την τελευταία φορά που μιλήσαμε είχες πει παραγγελία ένα κατσίκι με πατάτες σε σκάφη εκεί πέρα και χώρια σαλάτες τα αυτά και τα λοιπά. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα με πάρεις τηλέφωνο, ναι, θα σου κάνω μια παραγγελία έκπληξη στα αρχαία ελληνικά όμως. Στα αρχαία ελληνικά είχανε... Και θα χρειαστείς 13 μεταφραστές για να δεις τι θέλω ακριβώς να φάω. Είχανε, τρώγανε καλά οι αρχαία, γιατί κάτι που ακούω και κάτι μέλια... Καλύτερα κάτι... από εμάς, απείρως καλύτερα. Δεν είχαν να σκεφτείς ότι η Αττική είχε 57 είδη μήλων. Αν ζούσατε σε εκείνη την εποχή θα ήσασταν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας φρούτων του κόσμου. Α, ναι. Κοίταξε, καταρχάς είχαν ειδικούς χασάπιδες ψαριών, οι οποίοι καθάριζαν το ψάρι και κάνανε ψαρόπιτες. Και στο δρόμο, πώς αγοράζεις τώρα κουλούρι Θεσσαλονίκης ή τυρόπιτα, ναι, τότε αγόραζες ψαρόπιτα.
επί της αρχαίης. Μάλιστα. Λοιπόν, και έπαιρνες την ψαρόπιτά σου, έπειτα καθαρό ψάρι, ωραίο πράγμα, υγιεινό, όχι τυρόπιτες με λάδια. Δεν θα μου άρεσε η ψαρόπιτα. Μέσα στο στην πίτα τώρα ψάρι. Κατηριά και τα λοιπά. Την αποστολή που είναι λίγο τρώει εκλεκτισμένα γιατί είναι και γυμνάστρια, κάποιο πρωινό που θα μπορούσε να φάει, αλλά όχι ψάρι τώρα, μυρίζει ψαρίλας. Πρωί. Τίποτα μέλια, τίποτα σίκα, τίποτα καρύδια, είχαμε κάτι τέτοιο. Έχω γίνει παραγωγός μελιού. Α. Έχω δύο μόνο μελίσια, αλλά τα μελίσια μου παράγουν μεγάλες ποσότητες. Είναι... Έχω πει στις μέλισσες, λέω κορίτσια, κανονίστε, τι θα κάνετε, θέλω 20 κιλά μέλι σε κάθε μάζεμα. Και έτσι γίνεται. Βγάζει 20 κιλά, δεν με 18 η κυψέλη. Λοιπόν, σε δύο μελίσια μόνο. Δηλαδή ένα μελίσι διπλό για την ακριβία, ούτε καν δύο με μία βασίλισσα. Αχα. Λοιπόν, 18 κιλά μέλι, το μέλι με συνδυασμένο με ξηρούς καρπούς, με κανέλα και με σίκα και με ορισμένα άλλα πράγματα που χρειαζόμαστε, είναι ένα θαυμάσιο πρωινό και να δοξάζουμε την κυβέρνηση που έχει προσπαθήσει να δυνατήσει όλους τους Έλληνες και σε πολλούς το έχει πετύχει. Μερικοί αδυνάτησαν τόσο πολύ που είχαν σκελετοί και τους θάψαμε, αλλά αυτή είναι η ειδική περίπτωση. Είναι από αυτούς τους σκελετούς που κλέψαμε εμείς οι Λουμινάτες. Αν συνεχίσει αυτή η κυβέρνηση καιρό, ελπίζω ότι και εγώ θα πέσω στα κιλά της φίλης σου εκεί πέρα και θα γίνω στυλάκι και τεκνό. Πόσους βλέπεις αυτούς? Με τέτοιες παραγγελίες δεν το βλέπω. Αυτούς εδώ τους τέσσερις της Νέας Δημοκρατίας, πόσους βλέπεις? Με η Μαράκη, Άδωνη. Βλέπω τον πρώτο τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Μπα, τον κάνει μια χαψιά ο Τζίτζι. Δεν ξέρω. Τζίτζι γιατί, Κώστας. Το θέμα θα παιχθεί ανάμεσα στην Κρήτη και στην Αθήνα. Οι δύο είναι με την Κρήτη, οι άλλοι είναι με την Αθήνα. Το Τζίτζι Κώστα δεν το βάζεις καθόλου στα... Όχι, ο Τζίτζι Κώστας έχει φήμη ανθρώπου των Αμερικάνων, δεν τον βάζω καθόλου. Τότε θα το βγάλουμε άμα έχει τον Αμερικάνο. Με ποιον ήθελες να έχει, τον Αλβανόν? Ναι, λοιπόν, βλέπω Γεωργιάδη. Και ελπίζω δηλαδή σε Γεωργιάδη, γιατί άλλοι δύο είναι άχρηστοι. Ο μένα ένας είναι σαχλός τελείως και ο δε άλλος το δοκιμάσαμε σαν αρχηγό πρόσφατα και δεν αξιέται. Και ο σαχλός είναι ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος είναι, κοίταξε, ο Κυριάκος είναι να το πας σε νηπιαγωγείο να παίζει παιδικά παιχνίδια τα μικρά, να πούμε. Βάλιστα. Τρομακτικός είναι λίγο, δεν θα τον πήγαινα σε... Γιωργάρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Θα χαρώ πολύ. Κρατάω ότι μόλις έρθει στη Θεσσαλονίκη θα μιλήσω και με τον φίλο τον Ανέστη που έχει την Ανατολή, όπως είπαμε. Έχει να αρχίσει να μου μυρίζει το ψητό από τώρα. Ήδη το μανάρι το ταΐζουμε μόνο γάλα. Θα σφαχτεί τρεις μέρες πριν έρθει να συτέψει κανένα δυο μερούλες. Πατατούλα θα σου βάλω από Κοζάνη, Αρχάγγελο. Έτσι, εκεί εγώ θα πάω να τη μαζέψω να τη στείλω. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ για όλα. Γεια σου Γιώργο, σε ευχαριστώ και εγώ. Πάλι. Χάρηκα που σ' άκουσα μετά τρία χρόνια και το ότι είσαι καλά. Όχι, okay, yeah. Γεια σου Γιώργαρα μου, γεια σου.